Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανοούμενος και φίλος του News Hub, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Καραμπελιά. Καλησπέρα. Κύριε Καραμπελιά, έχετε ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, έχετε ζήσει σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο όπως ήταν αυτή του 68 και έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και νομίζω ότι είστε ο καθήλυνα αρμόδιο για να κουβεντιάσουμε το θέμα των γαλλικών εκλογών, το αποτέλεσμα που το έχουμε, που όπως είδαμε οι δημοσκοπήσεις πέσαν έξω, γιατί εκεί που όλες έλυναν ότι η Λεπέν θα βγει στη δεύτερη θέση, τελικά είδαμε η Λεπέν να πηγαίνει στην τρίτη θέση, ο Μελανσόν με το Λαϊκό Μέτωπο να πηγαίνει μπροστά, και θέλω να μας κάνετε μια πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με πρώτο βέβαια το Λαϊκό Κόμμα, που συγκεντρώνει από 170 έως 190 έδρες. Στη δεύτερη θέση έχουμε τον Γάλλο Πρόεδρο που πιάνει από 150 έως 170 και στην τρίτη θέση έχουμε το κόμμα της Μαρίν Λεπέν που πιάνει από 132 μέχρι 152 έδρες. Μια πρώτη εκτίμηση για το αποτέλεσμα και κυρίως πώς θα είναι η συγκατοίκηση μετά από αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι αυτές οι εκλογές για τις οποίες, επειδή μόλις πριν άκουσα τον πρώην πρωθυπουργό, αυτόν που ήταν 3 χρόνια πρωθυπουργός, και μετά άκουσα και τον τελευταίο, τον Ατάλ, οι οποίοι είπαν ότι διαφωνούσαν με την επιλογή του Μακρόν να προχωρήσει σε εκλογές. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή τα δύο βασικότερα στελέχη του κυβερνητικού κόμματος ήταν εναντίον της διάλυσης. Ας πάμε λοιπόν στο βασικό, στο ότι η μεγάλη κινητοποίηση εκλογική, η οποία έχει να γίνει τώρα πολλές δεκάδες χρόνια, σε δεύτερο γύρο εκλογών να ξεπερνάει τον πρώτο γύρο η συμμετοχή, συνήθως έτσι όπως όλες τις εκλογές, στον πρώτο γύρο έτσι έχουμε το maximum και στο δεύτερο είναι κάπως λιγότερο. Εδώ όμως υπήρξε μια κινητοποίηση που σημαίνει ότι ψήφισαν και άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει. Κοντά στο 67% ήταν ο δεύτερο γύρος, ο πρώτος ήταν κοντά στο 60%. Ναι. Άρα έχουμε ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο εισήλθε και το οποίο στην πλειοψηφία του ψήφισε εναντίον της Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού. Δηλαδή, νομίζω αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των εδρών. Όπου βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κόμμα της Λεπέν παραμένει πρώτο στη λαϊκή ψήφο, έτσι, αλλά είχε απέναντί του μια συμμαχία όλων των υπολείπων, έστω και αν ήταν συμμαχία έτσι λυκοφιλίας, οι οποίοι ενώθηκαν όλοι για να εμποδίσουν το κόμμα της Λεπέν να πάρει την εξουσία. Είχατε πει σε μια συνέντευξη που είχα παρακολουθήσει δική σας τις πρώτες εκλογές της Γαλλικής, ότι η Λεπέν είχε πολύ μεγάλα ποσοστά στην εργατική τάξη και στο κομμάτι των εκπαιδευτικών που ήταν κατ' εξοχήν. Αυτό το πράγμα συνέχισε να ισχύει, δηλαδή δεν έχουμε εξάλλου δει ακόμα τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων, έτσι, τι μετακίνησης έχουν γίνει από τμήματα ψηφοφόρων, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν βγει αυτά, αλλά εκείνο που έχει συμβεί, άκουγα μόλις πριν έναν, και αυτό έχει σημασία, ή μάλλον να σπάμε από τα βασικά. Καταρχάς, στο κόμμα το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Εκεί θα πρέπει να δούμε ότι οι βουλευτές που εξελέγησαν ή που εκλέγονται του Μελανσόν, που αποτελεί ένα τμήμα αυτού του Λαϊκού Μετώπου, είναι περίπου 70 με 75 στην καλύτερη περίπτωση, από 60 τόσο μέχρι 75. Γύρω στους 60 και πάνω από 60 είναι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εξελέγει και ο Ολάντ, έτσι. Ενισχύθηκε από αυτή τη συνεργασία. Πάρα πολύ. Και έχασε αναλογικά
το κόμμα του Μελανσόν. Διότι από ό,τι φάνηκε στις εκλογές, αυτό ήδη έχουμε στοιχεία, ήδη άκουσα έναν στατιστικό λόγο εκεί να μιλάει στην ελληνική τηλεόραση, το 75% των ψηφοφόρων της αριστεράς ψηφίσανε τους βουλευτές, τους υποψήφιους του Μακρόν, ενώ το αντίστροφο ήταν μόνο 50%, δηλαδή μόνο 50% των ψηφοφόρων του Μακρόν ψηφίσανε τους υποψηφίους της αριστεράς, και ιδιαίτερα έτσι, αυτό το 50 μπορεί να φτάνει και στο 30 και 20 όταν επρόκειτο για υποψηφίους του Μελανσόν. Άρα ο τρόπος που έγιναν οι εκλογές ενίσχυσαν στο εσωτερικό της αριστεράς δυνάμεις όχι του Μελανσόν. Δηλαδή ο Μελανσόν, και μάλιστα τον είδα που μιλούσε, ήταν μάλλον εκνευρισμένος, δεν πήγε καλά ως έτσι συνιστόσα του Λαϊκού Μέτωπου, παρότι το Λαϊκό Μέτωπο σαν σύνολο είναι πρώτο. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για τη συνέχεια την εκλογική. Τώρα να πάμε στο μακρονικό σύστημα. Εκεί αυτοί, επειδή πήρανε ψήφους από όλες τις μπάντες, γιατί αυτό έγινε, έτσι, εμφανίζονται ξαφνικά δεύτεροι, διεσώθησαν, διότι επειδή ήταν μία σύγκρουση μεταξύ των άκρων και η λογική ήταν να μην αφήσουμε τα άκρα, το κέντρο κέρδισε. Κέρδισε σχετικά. Έτσι δεν έχει βέβαια κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά κέρδισε έτσι ώστε να μπορεί να παίξει ένα ρόλο στις εξελίξεις στη συνέχεια. Τρίτο, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, δηλαδή το παλιό Γκολικό κόμμα, το οποίο το μεγαλύτερο κομμάτι του συνεργάστηκε με τον Μακρόν, ή τέλος πάντων εκεί που κατέβαινε υποψήφιός του αποσύρονταν οι υποψήφοι του Μακρόν, και αυτό βγαίνει κερδισμένο με περίπου 50 ή 60 έδρες, τόσους είχε, αλλά δεν το φανταζόταν ποτέ ότι θα τους φτάσει. Από την άλλη, το κόμμα της Λεπέν για πρώτη φορά έχει τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούνε ότι πριν από 15 χρόνια το κόμμα της Λεπέν έπαιρνε πάνω από 20-25% στις βουλευτικές εκλογές και δεν εξέλεγε κανέναν, ούτε τη Λεπέν, στο κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια, από το 17 και μετά, μπαίνει το κόμμα αυτό στο κοινοβούλιο με ένα μικρό ποσοστό, ανεβαίνει στις εκλογές του 22 αρκετά και τώρα διπλασιάζει τις έδρες του 22. Δηλαδή γίνεται μόνη της μια μεγάλη πολιτική δύναμη, η οποία παίρνει στις περισσότερες ψήφους, έτσι, στις περισσότερες περιφέρειες, πάνω από 50% μόνη της. Έτσι, δηλαδή οι έδρες τις οποίες έχει βγάλει η Εθνική Συσπήρωση, η Εθνικός Συναγερμός, είναι έδρες που έρχονται αποκλειστικά από τους δικούς της ψηφοφόρους ενάντια σε όλους τους υπολείπους. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μία απώλεια ουσιαστικά σημαντική. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάλι πάνω από 30% όταν θα βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Δεν έχουμε μία απώλεια. Απλά δεν είναι δυνατό ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει καθαρή θέση για την Ουκρανία. Δεν έχει καθαρή θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις τώρα αρχίζει έτσι να αλλάζει. Δεν έχει καθαρή θέση σε ένα σύνολο από άλλα πράγματα. Είναι σε μετάβαση. Δεν ήταν δυνατό έτσι να πάρει την πλειοψηφία. Τελικώς σε επίπεδο εδρών. Πάντως
Τώρα μιλάμε για, χωρίς να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, για περίπου από 132 σε 152 έδρες. Ναι, ας πούμε, 145 ως έγκυστα. Η ερώτηση είναι πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το ποσοστό η Λεπέν από τη στιγμή που δεν έχει συνιστώσεις, όπως μείνει το λαϊκό μέτωπο. Κοίταξε, ένα. Εγώ πιστεύω ότι... Και δεύτερο, για να απαντήσετε συνολικά, ναι. Όταν... Αν επιβεβαιωθεί, που σίγουρα κάπου εκεί θα είναι, ότι στην εργατική τάξη, ας πούμε, παίρνει το 57%. Ναι. Μόλις πριν, για να πω και κάτι, ο δεύτερος και θεωρούμενος ως η ανερχόμενη φιγούρα του κόμματος των Μελανσών, ο οποίος αποχώρησε τώρα στη διάρκεια της εκλογικής, ήταν υποψήφιος και αποχώρησε από το κόμμα του Μελανσών, διαφωνώντας για τις θέσεις του και για το μεταναστευτικό, έτσι, και για τον ακραίο τρόπο της πολιτικής του, ο οποίος είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα, θα τον βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Λέγεται Φρανσουά, νομίζω, Ρουφέν. Κατόρθωσε και εξελέγει μόνος του, αλλά λέει ο ίδιος, άκουγα τώρα την ομιλία του, ότι στην περιοχή μου, λέει, σε όλη τη γύρω περιοχή, βγήκανε με τα τσαρούχια οι υποψήφοι του Εθνικού Μετώπου και στην περιοχή μας χάσαμε 8% των εργατών οι οποίοι πήγανε με τη Λεπέν. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, να είμαστε αριστερά και να έχουμε χάσει την εργατική τάξη με την πολιτική αυτή την οποία ακολουθούσε ο Μελανσόν, έτσι, που έγραφε στα παλιά τα υποδήματα τη γαλλική εργατική τάξη και ασχολιόταν μόνο με τις μετανάστες. Όταν λοιπόν σκεφτείς ότι αυτά τα οποία έλεγε ένα κομμάτι της και σε ένα μεγάλο βαθμό το έλεγαν πολλοί από το λαϊκό μέτωπο, ότι θα αρκεί να πηγαίνεις στο Δήμο και να δηλώνεις ότι θες να αλλάξεις φύλο και αυτό να περνάει στο δημοτολόγιο, τέτοιες προτάσεις υπήρχαν από ένα μεγάλο αριθμό, έτσι, του νέου λαϊκού μετώπου. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να πάει παραπάνω, γι' αυτό έχασε αρκετές έδρες που δεν ψήφισαν οι μακρονικοί και οι άλλοι ψηφοφόροι, δεν τους ψήφισαν αυτούς, με αποτέλεσμα να έχει ένα χαμηλό αριθμό εδρών ο Μελανσόν. Δηλαδή, πίσω από τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο, έτσι, να κάνω μια ερώτηση. Είναι αγερμός που δεν μπόρεσε, αλλά δεν πήγε καλά καθόλου και το κόμμα του Μελανσόν. Κύριε Καραμπελιά, επειδή, αν δεν κάνω λάθος, τον Μελανσόν τον έχετε γνωρίσει και προσωπικά κατά Βέβαια. Την παραμονή σας στη Γαλλία και ξεκίνησε από αλλού. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε. Ναι, ήταν άλλες θέσεις είχε, στην αριστερά βέβαια πάντα. Εντελώς. Αλλά ήταν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έβγαινε από την ομάδα του Σεβενμάν, ο οποίος ήταν εκείνος που προέτασε την εθνική, τα εθνικά θέματα της Γαλλίας και έφτιαξε δικό του κόμμα, κατέβηκε υποψήφιος πρόεδρος, είχε πάρει 5%. Έτσι ο Μελανσόν βγαίνει από αυτό το κόμμα. Πατριωτική και αριστερά μέσα, Γαλλίας δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Και μέσα από την μεταξέλιξη, το δέσιμο κυρίως με τις μεταναστευτικές γειτονιές και τον έκανε να είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό το κόμμα το οποίο εκφράζει στο μεγαλύτερο βαθμό τον Ισλαμισμό στη Γαλλία. Είναι, και γι' αυτό εξάλλου δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη και στις επόμενες και είναι και ένας παράγοντας που δεν μπορεί να οδηγήσει σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι στο ίδιο το εσωτερικό του κόμματος, έτσι, του νέου λαϊκού μετώπου, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό. Εδώ σου λέω ότι ο υπαρχηγός του αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα σε εκλογές. Είπε ότι εγώ κόβω με αυτό το κόμμα και με αυτή τη λογική και κατεβαίνω ανεξάρτητος. Ήταν ανεξάρτητος της αριστεράς στις εκλογές και κέρδισε. Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στο διατάφτα. Αφού έχουμε το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο πλέον στα χέρια μας,
πώς βλέπετε τη συγκατοίκηση στη νέα κυβέρνηση και πόσο θα μπορεί να περάσει ο Εμμανουέλ Μακρόν πράγματα. Ούτως ή άλλως απεδείχθη ότι ο Μακρόν έκανε μια μεγάλη πατάτα, όπως το λέμε. Έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν όλο του το κόμμα, για πρώτη φορά μάλιστα, ποτέ δεν τον είχε αμφισβητήσει, να είναι ενάντιο σε αυτή τη λογική. Γιατί έβαλε τη Γαλλία σε μια μεγάλη περιδίνηση για αρκετό καιρό, δημιούργησε μια σύγκρουση αριστεράς-δεξιάς πολύ έντονη και που αν δεν υπήρχε ο δεύτερος γύρος το κέντρο θα εξαφανιζότανε, έτσι με βάση το εκλογικό γαλλικό σύστημα, και μπαίνει σε μια περίοδο δύσκολης διακυβέρνησης, απώλειας του κύρους της Γαλλίας σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή επρόκειτο για μια αυτοκτονική πολιτική την οποία ακολούθησε, κατά τον ίδιο τρόπο που ο Μπάιντεν επιμένει να είναι υποψήφιος στην Αμερική. Έτσι δε, ο Μακρόν είναι νέος, αλλά έκανε μια ανάλογη αυτοκτονική κίνηση, η οποία τώρα θα πληρωθεί με ακυβερνησία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπως είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σταθερή πλειοψηφία. Και να βγει μια στιγμή, θα ανατρέπεται την άλλη, θα κυβερνάει πιθανώς με διατάγματα, γιατί ήδη το είχε κάνει, έτσι είχε περάσει το νόμο για τις συντάξεις, και θα, δεν ξέρω ποιον θα βρει πρωθυπουργό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τώρα. Διότι για να μετρήσουμε τα νούμερα, θα μπορούσε να φτιαχτεί μία πλειοψηφία από τους σοσιαλιστές, τους μακρονικούς και τη δεξιά. Χρειάζεται κι άλλο ένα. Και τη δεξιά που έχει 60 έδρες. Είναι δυνατόν η δεξιά, η οποία σε πολλά πράγματα συμφωνεί με το μέτωπο της Λεπέν, αλλά απλώς δεν έχει τόσο ακραία λογική, να συμφωνήσει με τους σοσιαλιστές για να κάνουν σταθερή κυβέρνηση? Είναι αδύνατο. Επομένως θα γίνει μια κάποια κυβέρνηση, ίσως μετά τους Ολυμπιακούς, ίσως να κρατήσει για την περίοδο αυτή τον Νατάλ πρωθυπουργό, θα το δούμε τι θα κάνει, δεν είναι βέβαιο τι πρόκειται να γίνει, και να κάνουν μια κυβέρνηση η οποία άρα η Γαλλία θα μεταβληθεί στο μεγάλο άρρωστο της Ευρώπης. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Η γαλλική οικονομία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν είναι σε σπουδαία κατάσταση. Ναι, υπάρχουν ελλείμματα. Όλοι που μιλάνε τα οικονομικά στη Γαλλία, όλοι καταλήγουν ότι πρέπει να γίνουν περικοπές δαπανών. Αυτή τη στιγμή... Όχι όλοι, δηλαδή τον νέο λαϊκό μέτωπο πρότεινε δαπάνες 170 δισεκατομμύρια παραπάνω, και το Εθνικό Συνεγερμός 80 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή αυτός είναι και ο λόγος που τελικά διασώθη, έτσι, ο Μακρόν στις εκλογές. Διότι, γιατί έχει γίνει εκτενή συζήτηση, το πρόγραμμα του Μελανσόν, ας πούμε, το οποίο το είχε επιβάλει αρχικά και στην αριστερά, ήταν, σου λέει, 170 με 180 δισεκατομμύρια παραπάνω και 80 οι άλλοι. Άρα... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως πιέζει για δημοσιονομική προσαρμογή και πλαφών στις δαπάνες. Αυτό τώρα θα επιφέρει μία σειρά από μέτρα. Όλο αυτό πιστεύετε ότι θα... Είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί μέσα στη Βουλή δεν θα μπορεί να έχει πλειοψηφία για να περνάει νόμους τέτοιου χαρακτήρα. Δηλαδή, ο Μακρόν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη δεξιά και στο δικό του κόμμα, που δεν φτιάχνουν πλειοψηφία για τέτοιους νόμους περιστολής των οικονομικών. Αντίθετα, αν κατέβουν νόμοι από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό, θα δούμε την τακτική που θα κάνει, αν την κατεβάσει αριστερά, η Λεπέν, αν τους ψηφίσει, να περάσουν νόμοι που θα ανατρέπουν την οικονομική πολιτική της Γαλλίας. Από όλο αυτό όμως βγαίνει ισχυμένο το κόμμα της Λεπέν.
Ενισχυμένο ευγενική φιλοσοφία θέλει. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, έτσι όπως πηγαίνει, εάν συνεχίσει και αν συνεχίσουν οι άλλοι να είναι σε τέτοια κρίση, στις επόμενες προεδρικές θα βγάλει πρόεδρο και στις επόμενες κοινοβουλευτικές θα πάρει μόνο του την πλειοψηφία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι σε κάθε εκλογές επί 20 χρόνια, 30 χρόνια ανεβαίνει διαρκώς. Εντάξει. Εάν συνεχίσει η ίδια πραγματικότητα στην Γαλλία, και εγώ αυτό ελπίζω, ότι να πάρουν το μήνυμα διάφοροι, σου ανέφερα γι' αυτόν, ας πούμε, από το κόμμα του Μελανσόν, που είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να πάρουν μήνυμα και να αλλάξουν. Όμως δύσκολο είναι, γιατί πολλώνεται. Επειδή είπατε με το μεταναστευτικό που είναι και η ναυαρχίδα της Λεπέν, μπορεί να δούμε, να πάρουν το μήνυμα από αυτό το σοκ των εκλογών και να δούμε ένα παράδειγμα όπως ας πούμε στη Δανία που οι σοσιαλδημοκράτες παίρνουν, ναι, μέτρα. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να γίνει σήμερα με τις θέσεις που έχει η αριστερά. Δεν είναι όριμη για κάτι τέτοιο η γαλλική αριστερά. Οπότε το νόημα είναι ότι θα ενισχύεται η δεξιά και η ακροδεξιά. Η δεξιά και η ακροδεξιά. Δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι τη μόνη συμμαχία που μπορεί να κάνει ο Μακρόν είναι με τη δεξιά και να είναι το πρώτο, η πρώτη ομάδα στο κοινοβούλιο. Μαζί με τη δεξιά πάνε κοντά στις 200 τόσες, ας πούμε. Έτσι, έδρες. Αλλά πάλι δεν αρκούν. Επομένως, θα ασχολιόμαστε με τη Γαλλία για καιρό. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε και την επόμενη μέρα. Κύριε Καραμπηλιά, μια κουβέντα για τις αγγλικές εκλογές που γίνανε πριν μερικές μέρες. Ναι. Πόσο εκεί ο θρίαμβος υποτίθεται των εργατικών είναι πέτσινος, με την έννοια ότι πήρε 9 και κάτι εκατομμύρια ψήφους, κάτι που έπαιρνε από παλιά το Εργατικό Κόμμα, όταν έχανε. Οι συντηρητικοί χάσανε από 13-14 εκατομμύρια, φτάσανε στα 6,5. Γιατί? Διότι έφυγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προς το Φιλελεύθερο Κόμμα, που έβγαλε 60 έδρες, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προς το Φάραντς, ο οποίος κατόρθωσε για πρώτη φορά να εκλεγεί κιόλας. Πήρε 4,5 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή, και εκεί παρατηρείται η ίδια αποσύνθεση του πολιτικού συστήματος, η οποία παρατηρείται και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Παρατηρείται και στην Ελλάδα και παντού. Έτσι. Μάλιστα. Όλα λοιπόν προς προβληματισμό. Εδώ θα μας τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Κύριε Καραμπηλιά, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Γεια σας.